Στα αποτελέσματα που είχαν οι συναντήσεις των μελών της ΟΑΣΥ με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ στην Αθήνα, αναφέρθηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παρεχώρησαν σήμερα μέλη της διοίκησης της Ομοσπονδίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στην ανάγκη αλλαγής του κανονισμού του ΕΛΓΑ, αλλά και επίσπευσης των αποζημιώσεων μέσω ΨΕΑ, τονίζοντας ότι σήμερα η συμμετοχή του κράτους είναι μηδαμινή. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση για τον κανονισμό, με τους αγρότες να παίρνουν τη διαβεβαίωση ότι το 2% για το 2016 θα δοθεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Την κάλυψη στο 100% των αποζημιώσεων διεκδικούν οι αγρότες της Ηλίας σε ένα πάγιο αίτημα, καθώς η περιοχή πλήττεται πολύ συχνά από καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Αυτό μετέφεραν σε όλους τους τόνους τα μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας κατά την συνάντηση που είχαν με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ. Αντιπροσωποί από την Ομοσπονδία και εκπρόσωποι από τον Σύλλογο Χυμαδιού Σοπίου έθεσαν στη διοίκηση του ΕΛΓΑ το θέμα του κανονισμού αλλά και των αποζημιώσεων μέσω ΨΕΑ. Όπως τόνισαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν, ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να χρηματοδοτείται από το κράτος, ώστε και οι παραγωγοί να μπορούν να αποζημιωθούν εξ ολοκλήρου από αυτόν, ενώ μετέφεραν και τη δέσμευση για απόδοση του 20% από τις περσινές καταστροφές έως τις 15 έως 20 Σεπτεμβρίου, αλλά και την συνέχιση της συζήτησης για τον κανονισμό το φθινόπωρο. Το κύριο θέμα είναι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ο οποίος εμείς ζητήσαμε να παραμείνει δημόσιος ΕΛΓΑ, να είναι δημόσιος ΕΛΓΑ με χρηματοδότηση του κράτους λόγω των κλιματικών αλλαγών. Τα προβλήματα είναι πιο μεγάλα τώρα και θα πρέπει να καλύπτονται στο 100% οι αγρότες και όχι να αφαιρούν το 20% για να αποζημιωθούν. Ζητήσαμε να πληρωθούν οι αποζημιώσεις το 20% που χρωστάνε για πέρσι στον κόσμο εδώ. Ζητήσαμε για τα ΨΕΑ που λένε για τα λόνια. Εμείς δεν συμφωνούμε με τα ΨΕΑ. Εμείς θέλουμε να καλύπτει στο 100% ΕΛΓΑ τις αποζημιώσεις. Γιατί τα ΨΕΑ έχουμε κακά παραδείγματα που δεν έχουν πληρωθεί και προηγούμενα χρόνια, από το 9 και δόθε. Σε αυτά ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ πάτησε στον κανονισμό που έχει φτιαχτεί από το ΣΑΡΙ από το 11 να είναι ανταποδοτικός και να μην μπαίνει μέσα ο ΕΛΓΑ. Εμείς του είπαμε ότι ο ΕΛΓΑ δεν έμπαινε επειδή φταίγαμε εμείς μέσα, έπαινε για τους λόγους τους πελατειακούς που λειτουργούσαν οι κυβερνήσεις και τα συστήματα μέχρι στιγμής και δεν ξέρω τι κάνουν τώρα. Για το θέμα των ΨΕΑ, μας είπε ότι σε 1,5-2 χρόνια, επειδή έχουν επισπεύσει τις διαδικασίες πλέον, θα πληρωθούμε. Εμείς κρατάμε μικρό καλάθι και γι' αυτό. Ο κύριος Βομπύρης τόνισε ότι οι αγρότες θα συνεχίσουν να αγωνίζονται προκειμένου να παραμείνουν και να καλλιεργούν στον τόπο τους και κάλεσε τον αγροτικό κόσμο σε επαγρύπνηση. Εμείς πιστεύουμε ότι συνεχίζεται μία κατάσταση, όπως και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η ίδια κατάσταση, οι ελεγχόμενοι, είναι υποτελείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κάνουν πολιτική κοινωνική, ούτε να στηρίξουν το αγροτικό εισόδημα. Εμείς θα αγωνιστούμε για να αλλάξουν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να παραμείνουμε στον τόπο μας και να καλλιεργούμε τη γη μας. Δυσπιστός ως προς τις δεσμεύσεις που δόθηκαν, εμφανίστηκε ο Θοδωρής Κοτσόνης, τονίζοντας παράλληλα ότι θα έπρεπε να υπάρχει και συμμετοχή του κράτους στις αποζημιώσεις. Βέβαια, αυτοί μας δώσαν τις απαντήσεις που είπε και ο συνάδελφος, ότι κάνουν προσπάθειες από τα 5-6 χρόνια που κάναμε να πληρωθούμε για τα ΨΕΑ, να τα φέρουν, λέει, στα 3 χρόνια και σε μικρό χρονικό διάστημα σε 2 χρόνια. Αυτά όμως είναι πολύ δύσκολο εμείς τουλάχιστον σαν Ομοσπονδία να πιστέψουμε αυτά τα πράγματα. Επίσης του ζητήσαμε να επιστραφεί συντόμως το 20%. Υποσχέθηκε ότι μέχρι 15 με τέλος του μηνός θα το δώσει για το 2016. Του είπαμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις του 2017. Λέει συντόμως θα δοθούν και αυτός. Τώρα δεν όρισε όμως πότε θα είναι συντόμως. Θα είναι μέσα στο 17 ή θα είναι το 18, που ως συνήθως γίνεται μετά από ένα χρόνο. Του έθεσα το ερώτημα γιατί να μην γίνεται συμψηφισμός το ποσό που πληρώνουμε εμείς όσο αφορά την ασφάλιση των προϊόντων. Είπε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνεται συμψηφισμός. Πρέπει να πληρώνουμε πρώτα, λέει, εμείς, για να παίρνουμε. Ακριβώς. Θα πληρώσετε, λέει, για να πάρει. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό. Η συμμετοχή του κράτους είναι μηδαμινή.
έως καθόλου και είπε ότι μας έχει αναφέρει ο κύριος Αποστόλου ότι το 2017 θα συμμετέχει με κάποιο μικρό ποσό. Εμείς περιμένουμε να δούμε τη συμμετοχή του κράτους. Όλο θα και θα. Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. Ο Σωτήρης Μητσόπουλος κάλεσε τους αγρότες να βγουν στο δρόμο και τον αγώνα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να πληρώσουν για μία ακόμη φορά χρήματα που θα έπρεπε να έχουν δώσει οι έμποροι. Βρήκανε την ευκαιρία να πάρουν από τον παραγωγό προκαταβολή τις πληρωμές στις εισφορές. Γιατί δεν τα ζητήσανε πάλι από τους εμπόρους που κρατούσαν το 3%. Το 3% το παραγγελία δεν τα ζητήσανε ποτέ αυτά τα λεφτά. Τους αναγκάσανε να ζητήσουν δάνειο γύρω στα 4 δις. Ήταν το έλλειμμα του οργανισμού, να ζητήσουν δάνειο να το πληρώσουμε εμείς και δεν ζητήσανε από εκεί που παίρνανε τα χρήματα, δηλαδή από τον παραγωγό, τα κράταγε ο έμπορας και δεν τα απόδιδε. Κλοπή. Ενώ εμάς τώρα, αν δεν πληρώσουμε, το ξέρουν οι συνάδελφοι, στο δεύτερο, στον τρίτο χρόνο θα τα περάσουν μέσα στην εφορία. Είναι στοιχεία αυτά, παιδιά. Θα περάσει μέσα στην εφορία και θα τα πληρώσουμε εμείς πάλι. Και δεν θα αποζημιωθεί γιατί θα πληρωθούν μεταγενέστερα. Δεν ζητήσανε τα χρήματα. Τα χρωστάνε οι εμπόροι και πρέπει να τα πληρώσουν. Στο διαχωρισμό μικρομεσαίας, αγροτιάς και επιχειρηματιών στάθηκε ο Ινήσιος Κουρλός, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ανάγκη στελέχωσης του ΕΛΓΑ με προσωπικό. Κάποιοι πλέον επιχειρηματίες έχουν μπει στο χώρο αυτόν και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, επειδή αυτοί μονοπολούν πλέον κάποια παραγόμενα προϊόντα, όπως ντομάτα, γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο να βλέπουμε 5 και 7 και 8.000 τόνους ισκομιδή ντομάτα σε εργοστάσια. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς οι μικρομεσαίοι αγρότες να κρατούν από εμάς ασφάλιστρα για να πληρώνουμε αυτούς σε ζημιά. Αυτός είπε ότι πιθανόν να μπει κάποιο πλαφόν. Μέχρι στιγμής όμως πλαφόν δεν υπάρχει. Και βέβαια του τονίσαμε κατά κόρον ότι είναι οι λεγόμενοι ελγάκηδες, οι οποίοι καλλιεργούν μόνο και μόνο για να μπορούν να αποζημιώνονται και να επιβιώνουν από τα εισοδήματα τα οποία είναι μέγιστα. Επίσης του ζητήσαμε στελέχωση του ΕΛΓΑ με προσωπικό, διότι δεν μπορεί να έρχονται μετά από 7 και 8 μήνες οι γεωπόνοι να εκτιμήσουν ζημιές, οι οποίες ποτέ δεν υπήρξαν, με αποτέλεσμα εκεί οι ελγάκηδες να μπορούν να αρμέγουν πάρα πολλά χρήματα.